εκεί γύρω στο Μάιο, τέλη Μαΐου, ξαφνικά έκλεισα τα υπόλοιπα βιβλία, άνοιξα και το διάβασα ολόκληρο, έψαξα πρώτα τη λέξη Λίγκμπεν που δεν την ήξερα στο λεξικό, είναι οι περιθωριακοί, οι περιθωριοποιημένοι άνθρωποι. Το διάβασα και το καταευχαριστήθηκα και μετά αφού τελείωσαν οι εξετάσεις άρχισα να έρχομαι σε αυτόν εδώ το χώρο τον οποίο τον γνώρισα έκτοτε παρόλο που μεσολάβησε έτσι αρκετή Θεσσαλονίκη και γνωρίστηκα εκεί και με άλλα βιβλιοπωλεία αλλά πάντα εδώ έτσι ερχόμουν και με αρκετή ας πούμε αγάπη και νοσταλγία. Πες και για τα παιδιά σου. Ναι, τα παιδιά μου επίσης. Τους αρέσει να μπαίνουν εδώ πέρα. Από πολύ μικρά ερχόντουσαν και ανέβαιναν συνήθως στο Πατάρι. Είχαν έτσι πολύ αγαπημένη σχολεία των ανεβοκατεβαίνων της Κάλης. Η Κατερίνα τους έχει, και αγοράζαμε βιβλία, τους έχει χαρίσει πάρα πολλά πράγματα. Πραγματικά, πολλά. Συχνά κοιτούσαν απλά κάτι και τους έλεγε πάρτο. Και νομίζω ότι και αυτό βοήθησε, δηλαδή στο να χτίσουν μια σχέση. Δεν ξέρω αν θα την κρατήσουν, αν θα παραμείνουν αναγνώστες, λογοτεχνίες, γιατί τα σημερινά παιδιά δεν έχουν πάρα πολύ επαφή με τη λογοτεχνία, αλλά κάτι ωραίο τους έχει μείνει. Οπότε έχουν παραγγείλει όλους τους Χάρι Πότερ, παλιότερα τους Πασίκλες και διάφορα άλλα πράγματα. Και τώρα τα καινούργια τους διαβάσματα. Και τώρα ναι, τα καινούργια τους διαβάσματα, ναι.